Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κανόνων που ορίζουν την αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων χρηστών κατά την ηλεκτρονική τους επικοινωνία. Ο κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στοχεύει στην καθιέρωση συμβάσεων ευγένειας και αλληλοσεβασμού, καθώς και στην πιο αποδοτική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το savoir vivre του διαδικτύου. Κανόνας πρώτος. Οι ίδιοι κανόνες καλής συμπεριφοράς που ισχύουν στην πραγματική ζωή ισχύουν και στο διαδίκτυο. Κανόνας δεύτερος. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι στην άλλη άκρη της ηλεκτρονικής μας συνομιλίας βρίσκεται ένας άνθρωπος. Άρα σκεφτόμαστε και προσέχουμε πώς θα του μιλήσουμε. Κανόνας τρίτος. Σεβόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων. Δεν κοινοποιούμε στο διαδίκτυο φωτογραφίες ή υλικό που περιλαμβάνουν κάποιον τρίτο, αν πρώτα δεν έχουμε ζητήσει και λάβει την έγκρισή του. Κανόνας τέταρτος. Σεβόμαστε τη γνώμη των άλλων, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με αυτή. Εκφράζουμε τη διαφωνία μας πολιτισμένα. Κανόνας πέμπτος. Αποφεύγουμε τα κεφαλαία γράμματα. Οι συνομιλητές μας νιώθουν πως τους υψώνουμε τη φωνή. Κανόνας έκτος. Γράφουμε με σαφή, κατάλληλο και συνοπτικό τρόπο. Όταν επικοινωνούμε σε επίσημο ύφος, αποφεύγουμε τα γκρίκλεις, τις συντομεύσεις και τα εικονίδια emotion. Κανόνας 7. Δεν κάνουμε εμφανείς αποκλεισμούς στο κοινό μας. Αν έχουμε ένα προσωπικό αστείο να μοιραστούμε, επικοινωνούμε με προσωπικό μήνυμα και δεν δημιουργούμε την αίσθηση στους υπόλοιπους ότι είναι αποκομμένοι. Κανόνας 8. Ελέγχουμε πάντα αν όσα μοιραζόμαστε στο διαδίκτυο είναι σωστά και έγκυρα. Αναπτύσσουμε κριτική σκέψη και εμπιστευόμαστε το ένστικτο και τη λογική μας. Κανόνας 9. Όταν στέλνουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία σε πολλούς παραλήπτες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν δημοσιοποιούμε τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Και κανόνας 10. Δεν δημοσιεύουμε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, στο οποίο δεν είμαστε κάτοχοι των δικαιωμάτων.